ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πανταζή, καλημέρα και σήμερα. Μην τα παραλέτε, δεν έχω φουντώσει, απλώς ετοιμάζομαι. Κύριε Πανταζή, περιμένατε κάτι τέτοιο και εδώ οι περισσότεροι συνάδελφοί σας από τη στιγμή που το είπαμε και το ανακοινώσαμε, ουσιαστικά λένε ένα πράγμα. Γιατί οι επιχειρήσεις Καστοριάς δεν έμεναν ποτέ κλειστές, γιατί δεν πήραν μια δραχμή από έκτακτη κρατική στήριξη και καλείστε τώρα να απαντήσετε. Εγώ θα σας πω μια άλλη έκφραση την οποία ακούω από πάρα πολλούς συναδέλφους, εντός εισαγωγικών, ραντεβού στις κάλπες. Α, μάλιστα. Σε όλα τα επίπεδα στις κάλπες. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουν όλοι τους υπόψη. Μισό λεπτάκι, σε όλα τα επίπεδα κάλπης. Εγώ σας λέω τι ακούω από τους συναδέλφους μου. Τα υπόλοιπα αφήστε τα. Γιατί κάλπης είναι και δήμος, κάλπη είναι και περιφέρεια, κάλπη είναι και κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα αφήστε τα. Λέτε ραντεβού στις κάλπες. Κύριε Αντσούλη, δεν ήταν μόνο lockdown στην Κοζάνη πριν από ένα μισό μήνα. Ήταν lockdown και στην Καστοριά Μάρτιο-Απρίλιο του 2020 και μάλιστα πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στην Κοζάνη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι. Ποιος το ξεχνάει αυτό το πράγμα. Ναι. Ποιος το ξεχνάει αυτό το πράγμα. Κάποιοι έτσι το ξέχασαν εδώ αυτό γιατί έρχεται δηλαδή, μόνο. Δηλαδή εκείνη τη χρονική περίοδο δεν ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις της Καστοριάς. Εκείνη τη χρονική περίοδο δεν ήταν παγωμένη η πόλη κυριολεκτικά. Εκείνη τη χρονική περίοδο την περάσαμε, την ξεχάσαμε, άντε γεια, πάμε για τα επόμενα. Τι γίνεται τελικά. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι αυτές οι επιχειρήσεις, δηλαδή της Κοζάνης, θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση και στήριξη από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και δίνεται. Ο υπουργός. Που είπε, όπως είπε, χαρακτηριστικά η περιοχή της Κοζάνης ήταν σε σκληρό lockdown. Ναι. Και εγώ έκανα το ερώτημα. Και προσέξτε, για να το πω και αυτό, γιατί έρχονται μηνύματα. Θα λάβουν αυτή την έκτακτη επιχορήγηση. Δεν είναι επιστρεπτέα, ούτε δάνειο. Είναι 3.000 ευρώ στην τσέπη, παντελόνι, και 1.000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο. Όπως βλέπετε, λοιπόν, κύριε Ανσούλη, όχι απλά 2 μέτρα και 2 σταθμά και κάτι παραπάνω. Αλλά προφανώς, αν καθίσει κάποιος και δει τα γεγονότα, προφανώς υπάρχει και εξήγηση για αυτό το πράγμα. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι υπήρξε πολύ μεγαλύτερη πίεση από την πλευρά τη συγκεκριμένη, του νομού Κοζάνης, και οι άνθρωποι μπορεί να πέτυχαν αυτό το οποίο πέτυχαν. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει και περιφέρεια όμως που είναι δυτικής Μακεδονίας. Και εδώ τώρα δεν ξέρω αν πειρά θα στραφούν και προς την περιφερειακή διοίκηση τώρα εδώ. Εντάξει, κύριε Ανσούλη, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα δώσω απάντηση. Σε αυτά μάλλον εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Έτσι. Τα λάθα κάνετε να ρωτήσετε βουλευτές. Εννοείται ότι γι' αυτό το θέμα ουσιαστικά. Είναι δυνατόν γι' αυτό το θέμα τώρα να μην το συνεχίσουμε και από εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το. Αυτό το θέμα τώρα δημιουργεί νέες ανισότητες ανάμεσα στις περιοχές μας. Ήδη ετοιμαζόμαστε, σας πληροφορώ, και η Καστοριά και τα Γραβενά και η Φλόρινα να το σηκώσουμε το θέμα. Γι' αυτό και σας είπα που ετοιμαζόμαστε. Μισό λεπτάκι. Ετοιμάζεστε οι τρεις σύλλογοι τώρα εμπορικοί, γιατί αφορά το λιανεμπόριο, επαναλαμβάνω, αυτή η έκτακτη επιχορήγηση, δηλαδή τα καταστήματα. Ετοιμάζεστε από κοινού οι τρεις εμπορικοί σύλλογοι να βγάλετε ανακοίνωση. Και από κοινού και χώρο για ο καθένας. Τρεις διαφορετική νομή. Μάλιστα. Και θα ζητάτε από τον κύριο Γεωργιάδη να καλύψει και τους τέσσερις νομούς Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί όχι. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα ικανοποιηθεί ένα τέτοιο αίτημά σας? Θα το δούμε στην πορεία του χρόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, τα μηνύματα, τι να σας πω κύριε Πανταζή, τι να σας πω, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι αν συνεχίσουμε λίγο ακόμα θα στείλουν όλα τα καταστήματα της Καστοριάς μία αγανάκτηση. Πολλά από τα μηνύματα δεν μπορώ να τα διαβάσω επίσης. Είναι λογικό και τη φράση την οποία σας είπα προηγουμένως, πρέπει να σας πω ότι την ανέφερα και την είπα και στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε τον προηγούμενο Σάββατο με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με το περίφημο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, ο φίλος μας ο Ανέστης, ένα παράδειγμα ακόμα. Ο Ανέστης από τη Μεσοποταμία, για να πάνω σε αυτό θα το πείτε βέβαια, μην περιμένετε. Καλημέρα, λέει Χρήστο, θύμισε τους ότι και στη Μεσοποταμία έμεινε κλειστή 25 μέρες με πολύ σκληρή καραντίνα, δεν δουλέψαμε καθόλου και πήραμε τα. Όχι, παρακάτω δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορώ να διαβάσω, συγγνώμη, αλλά πολλά μηνύματα δεν διαβάζονται. Θυμίζουμε λοιπόν πόσες περιοχές και
πόσα καταστήματα μείναν κλειστά και εδώ αποσκληρή καραντίνα. Κοιτάξτε, ήδη έχω μιλήσει με τον πρόεδρο του Υπουργού Συλλόγου της Φλόρινας. Φαντάζομαι μέχρι το μεσημέρι θα μιλήσω και με τον πρόεδρο του Υπουργού Συλλόγου των Γραβενών. Δεν μπορούμε να μην δεν αντιδράσουμε, κύριε Νασούλη. Είναι προφανές ότι έχουμε φτάσει πλέον στο Ναδύρ. Πιο κάτω από εδώ είναι το κατέβασμα στα Παντζούρια και το κλείδωμα των καταστημάτων. Και είπατε όμως, είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως, λέτε, ότι η πίεση από Κοζάνη για την Κοζάνη ήταν δυνατότερη από ό,τι ήταν στις άλλες περιοχές. Αυτό λέτε. Νομίζω ότι αυτή την αίσθηση την έχει ο καθένας. Αυτό. Άρα λοιπόν λέτε ότι η εξήγηση είναι απλή, δεν χρειάζεται να ψαχνόμαστε και πολύ τι έγινε. Όχι, πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι έγινε, κυρία Σουλή, και κυρίως πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σε μια περιφέρεια τεσσάρων ομών, οι οποίοι με λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας, με διαφορετικό τρόπο, έτσι, έμειναν κλειστοί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται έτσι, μήνυμα τώρα. Να δείτε, λέει, που αυτοί που διαμαρτυρηθούν περισσότερο δεν θα είναι η Καστοριά, η Φλόρινα και τα Γραβενά, αλλά η Κοζάνη, γιατί το ποσό των 3.000 θα θεωρηθεί μικρό. Θα ζητήσουν 5.000. Το λέει χαριτωμένα, καταλαβαίνετε πώς το λέει. Προφανώς. Ότι θα ζητήσουν 5.000 και έτσι πρέπει να είμαστε, σαν την Κοζάνη. Εμείς την Κοζάνη δεν τη βλέπουμε, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Την Κοζάνη δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Τη βλέπουμε σαν παράδειγμα πώς πρέπει να είμαστε και εμείς. Πολύ σωστά. Κοζάνη κάνει τη δουλειά της. Πολύ σωστά. Να την κάνουμε και εμείς. Αυτό θέλουμε. Και ξαναπέστε το και όποτε σας δίνετε ευκαιρία να το ξαναλέτε. Μάλιστα. Εδώ μας κάνετε πάρα πολύ αναφορά για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Τι έχει πραγματικά να γίνει με αυτή την ιστορία τώρα. Ότι πάμε να κλείσουμε μια πληγή για την Κοζάνη και ανοίγουμε άλλες τρεις στη Δυτική Μακεδονία. Είναι πολύ παράξενα τα πράγματα, πολύ παράξενες εποχές πια, κύριε Πανταζή. Κύριε Ασούλη, είναι προφανές ότι ο εκνευρισμός έχει φτάσει στο κατακόρυφο για όλους, έτσι. Και με το παραμικρό ο καθένας από εμάς τεντώνεται κυριολεκτικά. Πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω. Το τι ακούω σε καθημερινή βάση από τους αδέλφους δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και αυτά που μου λέτε για μηνύματα και τέτοια νομίζω ότι είναι... Έχουμε και την πρώτη αντίδραση από κόμμα. Ο συντονιστής Ελληνικής Λύσης στην Καστοριά βγάζει ανακοίνωση που στέλνει τα συγχαρητήρια σε περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη, περιφερειακούς συμβούλους. Για ποιο λόγο? Για την απόφαση αυτή. Καταλαβαίνετε πως στέλνει και εκεί συγχαρητήρια, έτσι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Είναι η πρώτη ανακοίνωση που βγαίνει και από πολιτικό κόμμα με αφορμή. Και το καταλαβαίνω και, φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλες. Σίγουρα. Έτσι, από εδώ και πέρα θα ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων, καλά θα είναι να υπάρξει ψυχραιμία, να μπαίνουν τα πράγματα στο τραπέζι όπως πρέπει να μπουν. Θέλω να τονίσω ότι καλά θα είναι αυτό το διάστημα το οποίο από εδώ και πέρα θα διανύσουμε να ακούνε όλοι οι αρμόδιοι και όλα τα θεσμικά όργανα του κράτους την αγορά. Κακώς δεν την άκουγαν τόσο καιρό, εδώ και ένα χρόνο, σε πολλά και διάφορα ζητήματα. Έτσι και γι' αυτό ίσως φτάσαμε και σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Αυτή τη στιγμή το πολύ μεγάλο κομμάτι των μικρών επιχειρήσεων να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά κυριολεκτικά και να είναι στο κενό. Και αυτό θα το δούμε όταν με το καλό τελειώσει όλη αυτή η ανακατοστούρα που έχουμε με την πανδημία και με την υγειονομική ασφάλεια. Και όταν λοιπόν ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και δούμε τις υποχρεώσεις οι οποίες είναι με αναστολές, οι οποίες είναι με οτιδήποτε άλλο, και τις δούμε μπροστά μας, γιατί θα πρέπει να πληρωθούν αυτά τα πράγματα, έτσι. Ναι. Και θα δούμε ότι τη μόνη ουσιαστική ενίσχυση την οποία πήραμε ήταν μέσω από την επιστρεπτέα προκαταβολή, και αυτή η μισή και η άλλη μισή δανεική, τότε θα καταλάβουμε τι έχει γίνει. Τα μηνύματα βροχή, πως πάτε Καστοριά, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, ντροπή σε όλους. Πάνω σε αυτό το κλίμα, όπως το λέει και εδώ ο φίλος μας ο Κίλερ, είναι όλα τα μηνύματα που έρχονται. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, κύριε Πανταζή, πραγματικά. Τόσα πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα που έκανε τρομερή εντύπωση από ό,τι βλέπω και σε ανθρώπους που είναι και εκτός λιανεμπορίου. Που είναι από τον αγροτικό κόσμο, από άλλο κόσμο, προφανώς, από άλλα επαγγέλματα. Προφανώς και εντυπωσιάζεται ο κόσμος. Ναι, εντυπωσιάζεται ο κόσμος, ενέργειες. Ναι. Είναι προφανές αυτό, έτσι. Και ας θυμηθούμε και τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι. 17.500-18.000 επιχειρήσεις σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ωφελούμενες 10%. Το υπόλοιπο 90% τι έγινε. Πώς, με ποιο τρόπο. Με ποιον τρόπο, με αυτό που ακούστηκε, δεν ξέρω αν σας πείσαμε...
και με τις τόσες συνεντεύξεις, τόσος κόσμος που μίλησε, ότι, ή αν πιστήκατε καλύτερα, μάλλον, συγγνώμη, δεν μπορούμε να πείσουμε κανέναν, αν πιστήκατε ότι έρχονται και άλλα εκατομμύρια για να εξυπηρετηθούν και οι υπόλοιποι. Πιστήκατε? Τις παροιμίες τις ξέρετε, φαντάζομαι. Μου έρχεται μια στο μυαλό, αλλά δεν μπορώ επίσης να την πω. Είναι από αυτές που δεν λέγονται επίσης. Τις παροιμίες τις ξέρετε, φαντάζομαι. Μάλιστα, μάλιστα. Και τέλος πάντων, κύριε Ανσούλη, όσο δεν αλλάζουν οι όροι και οι προποθέσεις για να μπορούν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα έστω να πούνε ότι θα κάνουν την προσπάθεια για να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τόσο τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν. Γιατί είναι προφανές, και τώρα ανοίγουμε και κουβέντα και δεν ξέρω και αν έχετε και χρόνο, είναι προφανές, κύριε Ανσούλη, ότι τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με το πρόγραμμα για το οποίο έγινε όλη αυτή η φασαρία το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου δεν υπήρξε και η κατάλληλη ενημέρωση για τους συναδέλφους, έτσι, γιατί όλοι κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να ενταχθούμε και θα πάρουμε λεφτά. Κάντε καλού-κακού τις αιτήσεις, κάντε καλού-καλού τις αιτήσεις. Και νομίζω ότι εκεί έμειναν όλοι. Και όταν όλοι κατάλαβαν ότι η διαδικασία για να μπεις και να επιλεχθείς σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι τόση και τέτοια που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη, τότε όλοι συνειδητοποίησαν ότι... Ότι τα σαραντάρια ήταν ένα όνειρο, γιατί όλοι ξεκινήσαμε με το μυαλό μας να έχουμε τα σαραντάρια, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και τώρα... Μα και γι' αυτό. Άλλο μήνυμα. Η Κοζάνη δεν πήρε τρία. Άλλοι τα πήραν. Λέει. Όχι, η Κοζάνη πήρε τα τρία χιλιάρια, παιδιά. Μα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κύριε Ανασούλη. Έχουν και χιούμορ πάντως. Παρόλα αυτά, βλέπω ότι πολλά μηνύματα το πάνε και λίγο να το ελαφρύνουμε το κλίμα. Αλλά εντάξει, είναι καυτικά τα σχόλια όμως. Αν μέσα σε αυτή την ένταση δεν ελαφρύνουμε, δεν μπορούμε να ελαφρύνουμε και λίγο την κατάσταση. Έχουν το χιούμορ, αλλά είναι καυστικό χιούμορ που έχουν μέσα τα μηνύματα. Λοιπόν. Και πάντως, κύριε Ανασούλη, αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό και στην επιστολή την οποία στείλαμε από κοινού οι εμπορικοί σύλλογοι σε ένα σημείο γράφουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιγράφουμε και να καταγράφουμε την πραγματικότητα στην αγορά χωρίς περιστροφές και στρογγυλοποιήσεις όταν απευθυνόμαστε σε θεσμικά όργανα του κράτους και της πολιτείας και αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Λοιπόν, άρα από εσάς περιμένουμε εντός ολίγου να βγει ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Το δεν είναι σκηνή κορδόνη. Ναι, εντάξει, το εντός ολίγου. Μου. Εντάξει, σωστό, σωστό, σωστό. Εντός της ημέρας προφανώς θα βγει κάποια στιγμή. Φαντάζομαι πως ναι. Ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε τι γράφετε εσείς και εσείς για αυτή την εξέλιξη και να τη σχολιάσουμε ξανά, κύριε Πανταζή. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.